Είχαμε μια πολύ χρήσιμη συνάντηση εδώ στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Ρηστιάδας για τα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο, την ευρύτερη περιοχή, σε μια κρίσιμη γεωστρατηγική περιοχή με ένταση της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, με τις προσφυγικές ροές και τα προβλήματα. Αλλά κυρίως μας απασχόλησε και το ζήτημα της πληθυσμιακής κατάρρευσης, να το πω έτσι, της περιοχής εδώ, που έχει να κάνει με τις τεράστιες ελλείψεις στην οικονομία, το μη σχεδιασμό στην οικονομία προς όφελος του λαού και των λαϊκών συμφερόντων. Δηλαδή δεν υπάρχουν υποδομές, έχει κλείσει το εργοστάσιο Ζάχαρης, δεν υπάρχει βιομηχανική ανάπτυξη στην ουσία. Και βεβαίως υπάρχει το ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς, η μη στήριξη δηλαδή της αγροτικής παραγωγής, είτε με την έλλειψη αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, είτε με διάφορες καταστροφές που συμβαίνουν, αλλά κυρίως με το ότι είναι πολύ ακριβό το κόστος της παραγωγής και βέβαια είναι πολύ χαμηλές οι τιμές των αγροτικών προϊόντων, με αποτέλεσμα ο αγρότης να μην μπορεί να επιβιώσει. Και βεβαίως για να κρατηθεί ο πληθυσμός στην περιοχή, για να γίνουν γεννήσεις, για να μεγαλώνουν τα παιδιά μας σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χρειάζεται η ενίσχυση της παιδείας. Είδα και τους εκπαιδευτικούς πριν ερχόμενο στο Δημαρχείο. Έχουμε μείωση σχολικών μονάδων, μειώνονται δημοτικά, νηπιαγωγεία, που σημαίνει ότι καταραίει γενικότερα ο πληθυσμός εδώ στην περιοχή. Και φυσικά όλα τα τεράστια προβλήματα της υγείας που αντιμετωπίζει όλη η χώρα, αλλά και ιδιαίτερα αυτή η ευαίσθητη περιοχή που χρειάζεται ενίσχυση νοσοκομειακών μονάδων, ενίσχυση των κέντρων υγείας, προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, στελέχωσή τους και μια σειρά τέτοια ζητήματα που και μας απασχολούν και εμάς ως κόμμα. Και τα θέσαμε, τα ξέρει άλλωστε και ο κύριος Δήμαρχος, και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, όχι στα λόγια βεβαίως, ξέρετε ποιο είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά με πράξεις, με ενέργειες, στη Βουλή, έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα και να πιέσουμε υπουργούς, κυβερνήσεις, τους πάντες, μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και στους δρόμους του αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων της περιοχής.